Την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσει στο μονομελές πλημελιωδικείο Ιωαννίνων η δίκη για τα βασανιστήρια σε βάρος του φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ο κάθε κατηγορούμενος δικαιούται να περασπίζει τον εαυτό του όπως εκείνος κρίνει. Θα σας πω ότι το τι χαρακτηρίζεται παιχνίδι ή όχι έχει να κάνει κυρίως με το αν διασκεδάζει και εκείνος που υποτίθεται συμμετέχει στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν σε μια ομάδα ανθρώπων κάποιοι διασκεδάζουν κατά τη δικιά τους εκτίμηση και κάποιος τρίτος υποφέρει, αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν λέγεται παιχνίδι. Στο εδόλιο αναμένεται να καθίσουν 9 συμφοιτητές του ηλικίας 20 έως 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την πρόκληση σωματικών βλαβών από κοινού και κατ' εξακολούθηση στο Βαγγέλη Γιακουμάκη από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους στη Γαλακτοκομική Σχολή. Εγώ το μόνο που απέφχομαι είναι να μην συνσταθούν οι μάρτυρες την αναγκαιότητα της παρουσίας τους. Ότι οφείλουν να το κάνουν. Στην μνήμη του Βαγγέλη. Οφείλουν να είναι εκεί. Οφείλουν τη συγκεκριμένη ημέρα ή όποιες μέρες. Και αν ακολουθήσει η συνεδρία του δικαστηρίου, οφείλουν να είναι στην αίθουσα. Και βεβαίως να πούν την αλήθεια. Και την αντικειμενική αλήθεια. Ό,τι βίωσε ο καθένας από εκείνο. Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος Βαγγέλης εξαφανίστηκε από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το μεσημέρι της 6ης Φεβρουαρίου 2015 και εντοπίστηκε νεκρός 37 μέρες μετά στις 15 Μαρτίου. Ο Βαγγέλης προφανώς έφυγε από τη ζωή γιατί είχε ιδιαίτερη ποιότητα. Ήταν άλλος άνθρωπος.